μόνιμη επιστημονική ομάδα που θα διενδέλεχο στο ζήτημα των ηλεκτροφόρων καλωδίων μέσα στα κυπριακά δάση, σύσταση της οποίας αποφασίστηκε πριν από δύο εβδομάδες, αναμένεται να αρχίσει την παραγωγή έργου πολύ σύντομα. Μέχρι όμως να γίνουν όλα όσα πρέπει, τα δάση θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε κίνδυνο, με δεδομένο ότι αρμόδιοι επισήμως ανακοίνωσαν ότι μέσα στα δάση υπάρχουν χαρτογραφημένα 475 επικίνδυνα σημεία και ποιος ξέρει πόσα άλλα παράνομα. Όλα από αυτά τα εντοπίζει η υπηρεσία Θύρας, σύμφωνα με την οποία αν δεν γίνει κάτι άμεσα, τότε θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε μπροστά σε περιστατικά ηλεκτροπληξίας πτηνών, τα οποία χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη γίνονται η αιτία για πρόκληση πυρκαγιών. Υπολογίζεται ότι δεκάδες πτηνά θανατώνονται κάθε χρόνο από ηλεκτροπληξία. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ηλεκτροπληξία δύναται να είναι και η αιτία πρόκλησης πυρκαγιών. Ένα από τα ζητήματα που προκύπτουν είναι επίσης, σύμφωνα με την υπηρεσία Θύρας, η ηλεκτροδότηση παράνομων οικοδομών και υποστατικών στην Ήπεθρο. Έχει παρατηρηθεί η εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροδότησης για κάλυψη μη αδειούχων υποστατικών και οικίων, ακόμα και εντός περιοχών προστασίας ή και εντός περιοχών του δικτύου περιοχών Natura 2000. Περαιτέρω ανησυχία υπάρχει και για την ηλεκτροδότηση υδραντλίων και συστημάτων υδατοπρομήθειας στην Ήπεθρο. Παρατηρείται ραγδαία εναέρια ηλεκτροδότηση υδραντλίων, συστημάτων υδατοπρομήθειας, συχνά με την εγκατάσταση μεγάλου μήκους δικτύου ηλεκτροδότησης, ακόμα και εντός περιοχών προστασίας. ΑΕΚ, πυροσβεστική και τμήμα δασών λένε πάντως ότι τα προβλήματα έχουν εντοπιστεί και σύντομα θα βρεθεί και η λύση, για να μην παρατηρηθούν ξανά επικίνδυνα περιστατικά όπως αυτά που ζήσαμε πριν από ένα μήνα στην περιοχή του Κύκου.